Κύριε Νικολάου, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Χρυσόπουλε, καλημέρα στους ακροατές μας. Κύριε Νικολάου, δεν ξέρω πόσο κοντά ή πόσο μακριά είναι οι εκλογές από τις Βρυξέλλες. Σίγουρα όμως υπάρχει ένα αυξημένο ενδιαφέρον και εκεί. Και βεβαίως εσείς συμμετέχετε ούτως ή άλλως ενεργά και στην προεκλογική εκστρατεία του Κομμουνιστικού Κόμματος. Θα θέλαμε έτσι μια πρώτη εκτίμηση δική σας. Πώς κρίνετε την πορεία προς τις εκλογές και όλα αυτά που ακούγονται, ιδιαίτερα στο θέμα της οικονομίας, βεβαίως, που είναι και το βασικό διακύβευμα. Είχαμε και Πρωτομαγιά προχθές, με κινητοποίηση ιδιαίτερα από το ΚΚΕ. Κύριε Διανουσόπουλε, νομίζω ότι αυτό που δεν μπορεί να κρυφτεί στην πορεία προς τις εκλογές της 21ης Μαΐου είναι πραγματικά μια δυναμική η οποία εκφράζεται προς το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Το οποίο είναι αποτέλεσμα, αν θέλετε, μεγάλων αγώνων που δόθηκαν τα προηγούμενα χρόνια από τους εργαζόμενους, από την νεολαία της χώρας μας, βάζοντας το επίκεντρο τις βασικές τους ανάγκες. Εμείς νομίζουμε ότι αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσει και ο ελληνικός λαός μπροστά στις κάλπες, με το βλέμμα στραμμένο δηλαδή όχι στην προηγούμενη μέρα, αλλά στην επόμενη. Και γι' αυτό η μόνη εγγύηση που έχει είναι το ΚΚΕ. Και εξηγούμε. Θέσατε το ζήτημα της οικονομίας. Η πραγματικότητα, ανεξάρτητα με το πώς προσπαθούν να την παρουσιάσουν η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι παρουσιάζουν τα προεκλογικά τους κόμματα, τα προεκλογικά τους προγράμματα, θέτουν στόχους στο τέλος της τετραετίας, αν όλα πάνε καλά, εάν έχουν επιτευχθεί δημοσιονομική σταθερότητα, αν πάρουμε την επενδυτική βαθμίδα, αν. Η πραγματικότητα όμως δεν είναι τόσο ευίωνη. Δείτε για παράδειγμα, όλοι οι διεθνείς οίκοι και οι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί καταγράφουν ότι η ελληνική οικονομία και η παγκόσμια οικονομία οδηγείται προς ύφεση. Πέρσι η Ελλάδα έκλεισε πάνω από 5% ρυθμό ανάπτυξης, φέτος 2,3. Του χρόνου το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει 1,5. Άρα λοιπόν, δεδομένης της κατάστασης, αλλά και δεδομένου του γεγονότος ότι όντως αυτά που λέει και η κυβέρνηση, ότι φέραμε επενδύσεις κτλ., δεν είχαν αντίκρισμα στην ζωή των εργαζομένων και του λαού. Πάντως είδαμε, γίνανε κάποια βήματα, κύριε Νικολάου, για να μην τα μηδενίζουμε. Και αυξήθηκε λίγο βεβαίως ο κατώτατος μισθός. Αλλά είναι και αυτό κάτι σε μια πορεία που. Κοιτάξτε. Είναι, αν θέλετε, έχει και θράσος ο κύριος Μητσοτάκης να βγαίνει στα κανάλια. Μόνο έτσι μπορώ να το εκλάβω. Και όταν του θέτουν το ζήτημα ότι ο ίδιος ο ΩΣΑ, εκτιμώντας την αύξηση του κατώτερου μισθού σε συσχέτιση με την τεράστια, τη ραγδαία αύξηση του πληθωρισμού και ιδιαίτερα του πληθωρισμού των φτωχών που λέμε, δηλαδή του πληθωρισμού όπως εκφράζεται στα είδη βασικής κατανάλωσης, στα τρόφιμα, στην ενέργεια, ο οποίος δεν έχει μειωθεί διόλου, είναι πάνω από 14% ακόμη, και λέει ο ΩΣΑ ότι στην πραγματικότητα το εισόδημα συρρυκνώθηκε κατά 7%, το να βγαίνει και να λέει ο κύριος Μητσοτάκης ότι δεν έχει σωστά στοιχεία ο ΩΣΑ, είναι και αποτελεί και θράσος. Γιατί ο κόσμος ζει στην τσέπη του την πραγματικότητα ότι μέχρι τις 14 του μήνα έχει αδειάσει ο μισθός, ότι οι εργαζόμενοι ξοδεύουν το 80% του εισοδήματός τους μόνο και μόνο για να καλύψουν βασικές ανάγκες όπως είναι το ενίκιο, όπως είναι η διατροφή τους. Και αυτό είναι κάτι, κύριε Διονυσόπουλε, που δεν θα αλλάξει το επόμενο διάστημα. Και αυτό, αν θέλετε, λέμε και εμείς σαν ΚΚΕ, ότι η επόμενη κυβέρνηση θα είναι χειρότερη και αντιλαϊκότερη από αυτή που είχαμε σήμερα. Γιατί έχει να διαχειριστεί μια συγκεκριμένη κατάσταση, την οποία θα σας την περιγράψω με 4 λέξεις. 700.000 πληστηριασμοί λαϊκών κατοικιών, πρώτον. Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο έρχεται δεσμευμένο με πολλά αντιλαϊκά προαπαιτούμενα, όπως είναι το ύψος των μισθών, όπως είναι το να μην γίνουν δαπάνες για την υγεία, τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία, πράγμα το οποίο αναδεικνύουν σήμερα και οι υγειονομικοί. Και τρίτον, θα έρθει η επόμενη κυβέρνηση να διαχειριστεί μια κατάσταση σε σχέση με τον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος συνεχίζεται και εντείνεται, καθώς την δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ που τίθεται θέμα εισόδου της Ουκρανίας. Και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτά τα τρία ζητήματα έχουν απαντήσει ναι. Έχουν απαντήσει ότι θα ακολουθήσουμε την ίδια γραμμή, την ίδια πορεία, και αυτό δεν κρύβεται. Είναι δεκάδες τα στελέχη και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚΙΝΑΛ που λένε ότι μεταξύ τους αυτοί οι τρεις έχουν κοινή στρατηγική. Άρα εμείς λέμε, αν αυτοί πάνε για τη σύγκληση, η μόνη επιλογή που μένει στο λαό μας είναι να επιλέξει τη σύγκρουση. Να συγκρουστεί με αυτή την πολιτική, και αυτό είναι κάτι που μόνο το ΚΚΕ μπορεί να το κάνει και το έχει αποδείξει. Δεν θα μπορούσε, κύριε Νικολάου, το ΚΚΕ να συμμετέχει
και να δώσει και τη μάχη του μέσα συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση που ενδεχομένως να έχει περισσότερα έτσι, αποτελέσματα η άσκηση πολιτικής από το να είσαι στην αντιπολίτευση και να λες όχι ή να λες εγώ κάτι άλλο. Και το λέω αυτό διότι υπάρχει μια περιραίως ατμόσφαιρα, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, περί σύστασης μιας αριστερής και προοδευτικής κυβέρνησης. Να συνεργαστούν όλα τα κόμματα, ακόμα και με την ψήφο ανοχής, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ της προάλλης, ο κύριος Τσίπρας. Πώς το βλέπετε αυτό, γιατί αποκλείεται κάθε συνεργασία μαζί του? Είναι δύο τινά. Καταρχάς, σας απαντήσουμε πρώτα στο λεγόμενο της προοδευτικής διακυβέρνησης. Δηλαδή, από αυτά που σας περιέγραψα πριν, όχι σε εσάς, αλλά και στους ακροατές μας, τι θεωρείτε ότι μπαίνει στο κάδρο της προοδευτικής διακυβέρνησης? Το να χάσουν 700.000 άνθρωποι τα σπίτια τους. Το να συνεχίσει η Ελλάδα. Δεν θα είναι όμως καλύτερα να δώσετε τη μάχη για να σωθούν αυτά τα σπίτια όντας στην κυβέρνηση? Θα σας απαντήσω. Αυτά τα σπίτια, το ΚΚΕ, δίνει τη μάχη καθημερινά να σωθούν. Και αυτό το ξέρει όλος ο λαός. Όλες οι γειτονιές το ξέρουν. Ήταν μεγαλειώδεις οι κινητοποιήσεις που έγιναν ενάντια στους servicers, τα funds, τα κοράκια. Τα οποία τα funds και τα κοράκια τους έδωσαν τη δυνατότητα να κάνουν αυτή τη δουλειά. Η νομοθεσία που πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Σήμερα το σχέδιο που έχουν και οι δύο καταρτήσει για υποτίθεται την προστασία της πρώτης κατοικίας μιλάει για τη δυνατότητα να ρυθμίσει, να προσβάλλει κάποιος δικαστικά την απόφαση που έχει πάρθει. Κανείς τους δεν μιλάει για προστασία της πρώτης κατοικίας. Κανείς τους δεν μιλάει για διαγραφή των χρεών των λαϊκών οικογενειών. Κανείς τους δεν μιλάει για αυτά τα ζητήματα που το ΚΚΕ έχει καταθέσει με προτάσεις στη Βουλή και τις έχουν αρνηθεί και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Αλλά ας έρθουμε και στο προκείμενο. Ή γίνεται να έχεις προοδευτική διακυβέρνηση με τους απόστρατους αξιωματικούς του ελληνικού στρατού που κάνουν τα αντικομουνιστικά εμφυλιοπολεμικά παραλυρήματα και τους οποίους συνάντησε ο κύριος Τσίπρας. Γίνεται να κάνεις προοδευτική διακυβέρνηση με πολιτευτές του κόμματος του κυρίου Ραζαφέρη ή του κυρίου Βελόπουλου. Γίνεται να κάνεις προοδευτική διακυβέρνηση στηρίζοντας τον κύριο Παχατουρίδη στο Περιστέρι. Γίνεται να κάνεις προοδευτική διακυβέρνηση και να λένε οι υποψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 μοιάζει με το πρόγραμμα Νέας Δημοκρατίας με επικεφαλής τον κύριο Καραμαλή? Πολύ περισσότερο. Δεν είναι ζήτημα ανοχής, όπως ξέρετε. Είναι ζήτημα στο Κοινοβούλιο μία ψήφος δίνεται, η λεγόμενη ψήφος εμπιστοσύνης. Τι να ανεχτεί ή τι να εμπιστευτεί το ΚΚΕ σε μια κυβέρνηση η οποία σε όλα τα μέτωπα που σας περιέγραψα πριν λέει ότι θα διατηρήσω όλους τους αντιλαϊκούς στην αντιλαϊκή νομοθεσία που έχει ψηφιστεί τα προηγούμενα χρόνια. Πάντως υπάρχουν για παράδειγμα, καθορισμός του μισθού, με νόμο. Να μην μπορούν οι εργαζόμενοι σε όλη την Ελλάδα να έχουν συλλογική σύμβαση εργασίας, ή θα διατηρήσω το χρηματιστήριο της ενέργειας που εκτοξεύει τις τιμές, ή θα διατηρήσω την απαράδεκτη κατάσταση την οποία έχει διαμορφωθεί με τις τιμές στον πληθωρισμό, με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα καύσιμα και την ενέργεια που το ψήφισαν μαζί Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ πριν από 6 μήνες. Άρα λοιπόν, σε ποιο από όλα αυτά τα ζητήματα θεωρείτε εσείς ότι μπορεί το ΚΚΕ να δώσει στήριξη? Να δώσουμε στήριξη στην σύνοδο του ΝΑΤΟ για τη γενίκευση και κλιμάκωση του ρεαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία για να χάνονται και άλλες ζωές και Ρώσων και Ουκρανών και βάζοντας σε κίνδυνο τη δική μας χώρα? Από όλα αυτά τα ζητήματα εσείς που λέτε δεν θα μπορούσαμε να δώσουμε εμείς στήριξη? Εμείς λέμε ότι κάθε στήριξη, ανοχή, εμπιστοσύνη σε αντιλαϊκή κυβέρνηση αποτελεί προδοσία για τους ανθρώπους οι οποίοι εμπιστεύονται στο ΚΚΕ ακριβώς αυτή την αταλάντευτη στάση του υπέρ των εργατικών λαϊκών συμφερόντων. Άσε. Και κάτι τελευταίο που σας αφήσουμε, κύριε Νικολάου, έτσι μια απάντηση, γιατί υπάρχουν κάποιοι που υποστηρίζουν ότι το ΚΚΕ βολεύεται να έχει ένα μόνιμο αντιπολιτευτικό λόγο χωρίς να αναλαμβάνει καμία ευθύνη διακυβέρνησης. Θα σας απαντήσω με ένα παράδειγμα, κύριε Διονυσόπουλε. Πριν από μερικές μέρες πήγε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Γεωργιάδης, επισκέφτηκε μια επιχείρηση όπου εκεί το αφεντικό της επιχείρησης μάζεψε τους εργαζόμενους. Το είδα το βίντεο. Ξέρετε, λέτε, αλλά τα ακούσαν και οι ακροατές μας. Έτσι, μπράβο. Και έλεγε ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν είμαι τόσο δημοκράτης όσο είναι ο Υπουργός. Εδώ, όποιος δεν ψηφίσει, εν πάση περιπτώσει, αυτά που λέει ο Υπουργός, θα έχει πρόβλημα κτλ. Κάπως έτσι το λέει. Έκανε μια σκληρή
ένα σκληρό μαρκάρισμα το αφεντικό στους εργαζόμενους να ψηφίσουν τον εκλεκτό της καρδιάς του. Να το πω εγώ έτσι. Έτσι, τον εκλεκτό της ψήφος του. Την ίδια στιγμή εγκαλεί η διεύθυνση ξενοδοχείου μεγάλου, στο οποίο έγινε περιοδεία υποψήφιων βουλευτών του ΚΚΕ, ναι, εγκαλεί τους εργαζόμενους και τους λέει να κάνουν αιτιολόγηση γραπτή, γιατί παρακολούθησαν, σταμάτησαν τη δουλειά για να παρακολουθήσουν την περιοδία, την προεκλογή του ΚΚΕ. Αυτή είναι η κατάσταση, καθένας κύριε Διονυσόπουλε. Πίσω από το παραβάν. Το ΚΚΕ, και θέλω αυτό να είναι καθαρό στους ακροατές μας, το ΚΚΕ αναλαμβάνει τεράστια ευθύνη, λέγοντας ότι εγώ θα μπω μπροστά μαζί με άλλους ριζοσπάστες αγωνιστές να οργανώσω την πάλη για τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Μετράνε τα μέλη, τα στελέχη, οι φίλοι του ΚΚΕ, οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στο ΠΑΜΕ, δεκάδες απολύσεις για αυτή τους τη δράση. Μετράνε δεκάδες καταδίκες. Μετράνε δεκάδες καταδίκες στα δικαστήρια, τα στελέχη του ΚΚΕ, άλλοι αγωνιστές που μπήκαν μπροστά για να σταματήσουν τους πληστηριασμούς, και με τους νόμους της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ τους φορτώθηκε ο μισός ποινικός κώδικας. Άρα λοιπόν αυτά περί βολέματος, αυτά είναι μια συζήτηση για εκείνους οι οποίοι δεν έχουν σχέση, την προκαλούν αυτή τη συζήτηση, εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν σχέση με τους αγώνες των εργαζομένων, δεν έχουν σχέση με το εργατικό κίνημα, δεν έχουν σχέση με τις κατακτήσεις που είχαμε το προηγούμενο διάστημα σε μια σειρά από κλάδους και χώρους, δύσκολους, σκληρούς, όπως είναι η Κόσκο, όπως είναι η Food, όπως είναι τα σωματεία στην οικοδομή, όπως είναι σε άλλους χώρους που υπογράψαν συλλογικές συμβάσεις εργασίας τώρα και τις διαπραγματεύονται για αύξηση των μισθών τους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας.